κατευθείαν στην Ελλάδα, διεξάγει τις διαπραγματεύσεις με καλή πίστη και όχι μέσω απειλών. Φαίνεται να διαμήνυσε η επικεφαλής του Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, σε επιστολή της κυρίας και κύριοι στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, μετά ακριβώς από τις αποκαλύψεις των Wikileaks. Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε συνέχεια στην κόντρα με τη σίδηρα κυρία. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει αναλυτικά η Αριστοτελία Πελώνη. Πάμε κατευθείαν κοντά της. Αριστοτελία, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Δόθηκε συνέχεια στην κόντρα και μάλιστα αυτή τη φορά όχι με non-paper, ούτε με επιστολή, αλλά επίσημη ανακοίνωση του γραφείου της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού, όπου στις αιτιάσεις της κυρίας Λαγκάρντ περί νόνσενς ανοησιών ότι το Ταμείο χρησιμοποιεί το πιστωτικό γεγονός ως διαπραγματευτικό εργαλείο, λέει ότι η στρατηγική κολυσιεργία στη διαπραγμάτευση, προκειμένου να δημιουργηθούν συνθήκες της τοπικής ασφυξίας στην Ελλάδα πριν το βρετανικό δημοψήφισμα, αυτό είναι μια μεγάλη ανοησία. Και διαμηνεί ότι η διαπραγμάτευση πρέπει να κλείσει άμεσα, χωρίς εξωπραγματικές απαιτήσεις. Αυτή την ώρα που μιλάμε, αναμένεται νέα παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα. Θα κάνει ομιλία ενώπιον της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Αναμένονται μηνύματα και προς το εσωκομματικό το ακροατήριο, ναι, και προς την Ευρώπη. Θα πει σύμφωνα με πληροφορίες ότι η διαπραγμάτευση πρέπει πάση θυσία να κλείσει εντός του Απριλίου και εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Αυτό βέβαια, όπως ξέρεις, δεν εξαρτάται απολύτως από εμάς, διότι την ίδια ώρα που συνεχίζεται αυτό το Brand Fair, είχαμε και ανακοινώσει από το Βερολίνο, εκπρόσωπος του κυρίου Σόιμπλε δήλωσε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Γερμανία δεν θα διχαστούν αναφορικά με το ελληνικό ζήτημα και ότι περιμένει την ολοκλήρωση της αξιολόγησης εντός του Απριλίου ή στα μέσα Μαΐου. Είχαμε σήμερα και την πρώτη συνάντηση μετά από 10 μέρες με το κουαρτέτο. Το κλίμα ήταν ψυχρό, οι πληροφορίες αναφέρουν δεν συζητήθηκε το θέμα των διαρροών, άρα μόνο τα διαδικαστικά για το πώς θα προχωρήσουν οι συναντήσεις.